Χαίρετε, 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 καλησπέρα. Τι σας έχω απόψε? Γελάω, γελάω από πριν να ξεκινήσω. Γεροντοέρωτας ρωτάει φίλη ή γεροντομπελάς? Αγαπημένη μου Θέκλα, χαίρετε. Συγγνώμη για τον ενικό, αλλά αισθάνομαι σχεδόν φίλη σου μετά από τόσα χρόνια που σε παρακολουθώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχει 7 χρόνια που έχω χάσει το σύζυγό μου. Και τώρα, 7 χρόνια μετά, άρχισα να αισθάνομαι την ανάγκη να γνωρίσω κάποιον άνθρωπο για να προχωρήσω τη ζωή μου. Πέθανε ο σύζυγος της φίλης που στέλνει την επιστολή. Είναι χείρα. Βγαίνοντας με τις φίλες μου τόσα χρόνια, βλέπω ότι οι άντρες κοιτάζουν μένα από μακριά, όμως δεν πλησιάζουν για να φλερτάρουν. Το σκεφτόμουν και με απασχολούσε. Συζήτησα με τις φίλες μου, τις είπα ότι αν έχουν κάποιο γνωστό θα με ενδιέφερε να κάνω μια γνωριμία, αλλά δεν είχε καμία κάποιο γνωστό να μας συστήσω. Ήρθε μετά ο κορονοϊός, κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια και στον εαυτό μας. Η αλήθεια είναι πως είμαι άνθρωπος που βρίσκω πάντα πράγματα που με ευχαριστούν για να κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου και η φροντίδα του παιδιού μου, λόγω των θεμάτων που αντιμετωπίζει, και η φροντίδα των γονιών μου γεμίζουν τη μέρα μου. Άρα η φίλη έχει ήδη επιβαρωμένο πρόγραμμα, παιδί που έχει κάποια θέματα υγείας που πρέπει να το φροντίζει και τους γονείς της. Παρ' όλα αυτά όμως μου λείπει ένας σύντροφος, η στοργή, η αγάπη του, ο έρωτας και η αγάπη που έχω εγώ για να δώσω. Τρώγεσαι κι εσύ, όπως τρώγομαστε όλες και όλοι. Αχ, δεν καθόμαστε στα αυγά μας, μάλιστα. Για πλάκα το λέω, γιατί ο έρωτας είναι πολύ όμορφο συνέστημα, ειδικά ο έρωτας με ανταπόκριση και ειδικά η αγάπη που έχει μέσα και τα τρία στοιχεία. Μας έχει πει η Δόκτωρ Αριστολίγη Θεοδοσίου στο σεμινάριο για την αγάπη, για την τριγωνική θεωρία της αγάπης που έχει μέσα το πάθος, την οικειότητα, εγκύτητα αλλά και τη δέσμευση, για να δούμε τι πάθη είχε μέσα αυτή η γνωριμία. Εννοείται θα μας μιλήσει για γνωριμία, φίλοι, και λέει γεροντοέρωτας ή γεροντομπελάς. Βλέποντας τα βίντεο που κάνεις, απαναγία μου, μένα μου την επαθέσεις, απολογούμε. Βλέποντας τα βίντεο που κάνεις και ακούγοντας τις συμβουλές σου, απαναγία μου, εγώ φταίω γι' αυτό. Σκέφτηκα να μπω σε κάποιο site γνωριμιών, μήπως έτσι γνωρίσω κάποιον που να μου αρέσει και να με ενδιαφέρει. Έφτιαξα το προφίλ μου και έβαλα και κάποιες φωτογραφίες φυσικά σεμνές και τα like έπεφτα βροχή. Κάποια στιγμή έβλεπα και 20-30 like την ημέρα και δεν είμαι και καμιά καλονή. Είμαι σίγουρη ότι είσαι ωραία γυναίκα, εσύ δεν βλέπεις τον εαυτό σου έτσι. Βγήκα λοιπόν ένα ραντεβού, μίλησα με κάμερα με κάποιον άλλον, συζήτησα, όμως το κοινό χαρακτηριστικό όλων ήταν ότι ήθελαν όλοι σεξ από το πρώτο ραντεβού, τα αγόρια, τα προκομμένα. Με δυο που μου άρεσαν ενέδωσα και καλά έκανες. Με τους άλλους όχι. Βγήκε και κάτι καλό δηλαδή που ακολουθούσε τις συμβουλές μας. Πέρασες και λίγο καλά. Όμως όλοι ζητούν πράγματα που με ξεπερνούν. Και όλη αυτή η ορμή τους δεν κρύβω πως με τρόμαξε. Αυτή η ορμή που θέλει μόνο σεξ και δεν θέλει συνέστημα. Ε. Ο τελευταίος λοιπόν μου μίλησε για τη ζωή του όταν μιλήσαμε με κάμερα. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Μου είπε και τον πόνο του, ότι δηλαδή η πρώην γυναίκα του τον αποξένωσε από τα παιδιά τους. Και ότι αν πήγαιναν όλα καλά μεταξύ μας, θα ήθελε να δώσει την αγάπη αυτή στα δικά μου παιδιά. Όλα αυτά τη δεύτερη μέρα της γνωριμίας μας. Καμπανάρα, 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 σημεάρα κόκκινη. Δεύτερη μέρα που σε έχει γνωρίσει, θα δώσει την αγάπη που δεν μπορεί να δώσει στα παιδιά του, στα δικά σου παιδιά. Κόρη, να βλέπεις όλα τα βίντεο και να βλέπεις και για αυτά για τις σημαίες, είπαμε. Μου είπε ότι δεν έχει φίλους. Και αυτό επίσης είναι πολύ ανησυχητικό να μην έχει κάποιους φίλους. Και μου είπε ότι γνώρισε αυτόν που είναι δύο άνθρωποι σε ένα. Μεγάλο προνόμιο. Πώς είναι δύο άνθρωποι σε ένα? Δεν θα είναι και φίλος σου, θα είναι και εραστής σου. Τώρα να δούμε τι κελεπούρι ήτο είναι. Επιπλέον μιλούσε συνέχεια για τον εαυτό του, ότι δηλαδή είναι ο καλύτερος, ότι είναι πολύ έξυπνος, άνθρωπος ίντιγκο, όπως τακτικά έλεγε. Είναι παιδί ίντιγκο το παιδί. Τα παιδιά ίντικο είναι μια θεωρία, ότι κάποια παιδιά που έχουν γεννηθεί σε κάποια, νομίζω πέφτει και η δικιά μου δεκαετία του 70 στα παιδιά ίντικο. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά.
Έλεγε θα είναι πάντα ειλικρινής μαζί μου ότι δεν θα πάει με άλλη γυναίκα όσο είμαι μαζί του και του κάνω τα χατήρια και ότι θα πρέπει να ταξιδεύω 2 ώρες ταξίδι κάθε Σαββατοκύριακο, δηλαδή να πας από εκεί που μένεις εσύ και που μένει αυτός, μέχρι να έρθει η ώρα που θα μπορούσα να συγκατοικήσω μαζί του. Θα παίρνεις και εσείς εξετάσεις σου, φιλενάδα. Αλλά αυτό το βγάζω πρόγραμμα για την κοινή μας ζωή από τη δεύτερη μέρα γνωριμίας. Την πρώτη μέρα είχε και άλλα καλά χαρακτηριστικά αυτός ο τύπος. Την πρώτη μέρα μου ζήτησε cybersex. Mm-hmm. Και αυτός δεν ζήτησε σεξ του πρώτου ραντεβού. Cyber όμως από το πρώτο ραντεβού. Και τη δεύτερη, απαναία μου, έβγαλε μια κούκλα και την απάφτωνε μπροστά στην κάμερα. Seriously. Σοβαρά τώρα. Στο πρώτο ραντεβού ζητάει cyber, αυτό είναι συνηθισμένο, αλλά στο δεύτερο ραντεβού να βγάζει μια κούκλα και να την απαυτώνει μπροστά στην κάμερα, κόρη weird, είναι περίεργο αυτό, παράδοξο και creepy, φοβητσιάρικο, κόρη. Εγώ κοκάλωσα, σοκαρίστηκα και με το δίκαιό σου να κοκαλώσεις και να σοκαριστείς. Συγγνώμη για την περιγραφή, αλλά απλώς την κάνω για να μου πεις αν εγώ είμαι υπερβολική, αν τα πράγματα είναι όπως τα βλέπω. Όχι, μάνα μου, υπερβολική δεν είσαι. Έπρεπε να το δεις να φύγεις από αυτό να την. Κύριε, λέει σου. Έτσι θα ρίξει η γυναίκα αυτό. Έτσι θα τη διαλύσει το με το μυαλό. Μετά να παυτώνει την κούκλα μπροστά στην κάμερα. Τι θα ακούσουμε πλέον. Κάθε φορά λέω τα έχω ακούσει όλα, τα έχω ακούσει όλα. Αλλά έχω κι άλλα να ακούσω. Παρόλα αυτά συνέχισα τη σχέση. Καλή συνεξαρτώμενη κι εσύ. Καλή κι εσύ που παρόλα αυτά συνέχισε τη σχέση. Είπα να του δώσω την ευκαιρία. Είπες να δώσεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να ταλαιπωρηθείς. Ή σου άρεσε που σου είπε ότι άμα περάσεις τα τεστ θα συγκατοικήσετε και θα αγαπήσει τα παιδιά σου. Μάνα μου, βρίσκουν και κάνουν, μάνα μου. Στην Κύπρο λέμε βρίσκουν και κάνουν. Βρίσκουν θύματα και κάνουν θυσίες. Θυσίες αξιοπρέπειας των θυμάτων τους. Και του εαυτού τους φυσικά. Τι θυσιάσεις κάτι που δεν υπάρχει. Το σπίτι του ήταν καθαρό στην εντέλεια. Ήταν και ψυχαναγκαστικός ο τύπος, ε. Μόλις φάγαμε, άρχισα να τον επισκέπτομαι κάθε εβδομάδα. Όχι να σε επισκεφτεί αυτός, να επισκεφτείς εσύ. Φαντάζομαι αφορμή ότι δεν θα έρχονταν στα παιδιά σου, αλλά αυτός ήθελε να πάει και πάει κοπέλα στο σπίτι. Delivery. Εγκόμενα delivery στο σπίτι. Το σπίτι του ήταν καθαρό στην εντέλεια. Μόλις φάγαμε, άρχισε να μου λέει για τη γυναίκα του φίλου του που το βάζει να κάνει πολλές δουλειές του σπιτιού και πως αυτός δεν θα ήθελε να του συμβεί το ίδιο. Όχι, μάνα μου, πού να σου συμβεί τέτοια τύχη. Όχι, πρόσεχε. Καλά κάνεις και τα λες από την αρχή, μη σου τύχει κάτι τέτοιο. Καθόλου μισογύνησε. Ειρωνικό ήταν αυτό. Με λίγα λόγια μου είπε να πλύνω τα πιάτα. Α, που δεν θα ζού, λέγε. Μου λέει πως είμαι 99% της γυναίκας που ψάχνει πάντα να βρει ποιο είναι το 1% που σου λείπει άραγε, τι σου λείπει άραγε. Το κουσούρι μου είναι, κάτσε να μάθω το κουσούρι της κοπελιάς. Το κουσούρι μου είναι πως είμαι χοντρή. Θέκλαν που θέλουν ειλικρινά, βλέπετε και τα ρίγκλα έτσι στα γυαλιά μου. Θέκλαν που θέλουν ο συγκεκριμένος, να το δω και με την κούκλα και να μου πει ότι είμαι και χοντρή. Το κουσούρι μου είναι πως είμαι χοντρή και πως δεν θα βγαίνω με βόλτα μέχρι να δυνατήσω, γιατί δεν ταιριάζουμε εξωτερικά και θα τον κοροϊδεύει ο κόσμος. Να του πεις ότι πολλοί κόσμος στο κανάλι μας τώρα θα τον κοροϊδέψει με τις ευλογίες μου. Είναι ανώνυμα, δεν ούτε το όνομα σου λέω, ούτε στοιχεία που προδίδουν ταυτότητα σου λέω, ούτε τη δικιά του ταυτότητα. Φαντάζομαι θα έχει πολλούς που έχουν σπίτι καθαρό στην εντέλεια και παπαυτώνουν κούκλα στην κάμερα και που θέλουν τη γυναίκα δύνατη για να βγει έξω, όταν θα βγαίνουν έξω μαζί της, μπας και τους κοροϊδέψουν, μάνα μου, ρε. Θα χάσουν από το στάτους τους. Μισογυνισμός! Κομπλεξιλίκια! Πως θέλει να πάω σε κέντρο αισθητικής να δυνατήσω και πως θα το πληρώσει αυτός ο είναι χουβαρτάς! Θα σου πληρώσει και το δυνάτισμα. Πού το βρήκες αυτό το κελεπούρι, πού το βρήκες! Έχω όρεξη. Μπορώ. Έτσι μου έρχεται να κάνω ένα προφίλ. Το δέχτηκα και αυτό. Να και εσύ που το δέχτηκες και αυτό. Κόρη, γιατί δεν μου στείλες πιο γρήγορα το mail. Απ' την κούκλα θα σου λέγα stop. Κάθε εβδομάδα που πηγαίνω, φτιάχνει διάφορα ζυμαρικά.
ψωμιά, γλυκά κτλ. Και, και μου δίνει μαζί μου για το παιδί. Τι χουβαρτάς. Αλλά εσύ να μην φας, γιατί είπαμε, εσύ θα δυνατήσεις για να μην τρέπει να σε κυκλοφορήσει. Πηγαίνω κάθε Σαββατοκυριακό. Κυριακή βράδυ έχουμε πάντα ένα καυγά. Πάντα κάτι βρίσκει. Αυτή τη φορά έπρεπε να πλύνω τα πιάτα που είπα να το κάνω και δεν με άφησε. Να καθαρίσω τον μπαλκόνι, να καθαρίσω τον μπάνιο και να του σιδερώσω τα ρούχα και φεύγοντας να έπαιρνα και τα σκουπίδια. Ωραίος. Κάνει επένδυση ο άνθρωπος. Θέλει απόσβεση της επένδυσης του. Και εγώ δεν το σκέφτηκα από μόνη μου και χάλασε ο κόσμος. Άιστα! Τσακίδια. Σοβαρά τώρα. Δεν με σκέφτεσαι, λέει. Εγώ κουράζομαι τόσο πολύ για σένα και εσύ δεν έκανες ούτε μια δουλειά για μένα. Μόνο το σεξ είναι. Φέρτε μου τον μπροστά μου. Όχι, φέρτε μου τον μπροστά μου και χορέξεις. Αυτόν τον συγκεκριμένο φέρτε τον μπροστά μου, να τον σάσω καλά. Να τον κάνω ότι την κούκλα μου μπορεί να παυτώνει. Σοβαρά όμως, ε! Για ευνόητους λόγους το βίντεο αυτό δεν θα αποσταριστεί στο Facebook. Τι είμαι, μηχανή του σεξ μάνα μου τον καημένο. Νιώθει χρησιμοποιημένο στην περιοχή σπιτάκι του. Είναι η τέταρτη φορά που πήγα σπίτι του, δηλαδή έχουμε συναντηθεί 4 φορές όλο και όλο. Και δεν του πέρασε από το μυαλό πόσο πολύ κουράζομαι εγώ με τα 2 σπίτια που φροντίζω. Τα 3, φροντίζεις το γονέο σου, το δικό σου και του γκόμενο του σπουδαίου, αυτού που βρήκες. Και αναρωτιέται, άμα είναι πολύ έξυπνος αυτός, και αναρωτιέται αν όταν να δυνατήσω τον παρατήσω για κάποιον νεότερό του. Δεν έχουμε πάει μια βόλτα στην παραλία να δούμε το ηλιοβασίλεμα ή να πιούμε ένα καφέ ή να πάμε για φαγητό. Τίποτα. Μήπως είμαι λάθος εγώ. Ναι, εσύ είσαι λάθος, σου βγαίνεις με έναν τέτοιον. Μήπως έχει δίκιο. Με κοιτάς πως σε κοιτώ. Πως έχει δίκιο. Είναι δυνατόν αυτός να έχει δίκιο. Μπερδεύτηκα. Φιλιά πολλά σε σένα, τα παιδάκια σου. Συγγνώμη που σε κούρασε. Όχι, δεν με κούρασε, με διασκέδασε. Τη γράφω κι εγώ να το κάνω vlog. Ναι, παρακαλώ, αν θέλει. Όχι, θέλω. Θέλω. Έχει καιρό να κάνω ένα τέτοιο vlog. Έχει καιρό. Συγγνώμη που δεν σου έγραψα το όνομά μου. Το γράφει το όνομά τη. Εντάξει, έχει πρόβλημα. Αφού του άλλου θα έλεγα το όνομά σου. Συμπληρωματικά, θα ήθελα να πω πως αυτό με την κούκλα και το διαδικτυακό δεν το ξαναζήτησε γιατί θύμωσα και το έκλεισα. Α, ήταν πολύ καλό παιδί. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Όταν τον είδες να παυτώνει την κούκλα στην κάμερα, εσύ το έκλεισες και δεν το ξαναζήτησε. Φοβερός. Πρέπει να το μαντρευτείς τώρα. Not. Όχι. Επίσης, όταν πηγαίνω σπίτι του, περνάμε τέλεια. Τι τέλεια περνάτε, κόρη που θέλει να κάνει τις δουλειές και κάθε Κυριακή βράδυ που θα φύγει κάνει καυγά. Είναι πολύ περιποιητικός. Μαγειρεύει και τα έχει όλα έτοιμα. Το θέμα του είναι ότι φεύγω και θα πρέπει να περάσει μια εβδομάδα μέχρι να ξαναβρεθούμε. Το θέμα του είναι ότι είναι μαλάκας! Συγγνώμη! Αυτό είναι το θέμα του. Sorry! Sorry! Αυτό είναι το θέμα του! Είναι μαλάκας ο άνθρωπος! Είναι μισογύνης! Είναι προβληματικός! Είναι εγωκεντρικός! Είναι αδιάγνωστος! Δεν είναι το πρόβλημα του ότι φεύγεις εσύ την Κυριακή και θα κάνει μια εβδομάδα να σε δει. Ρε! Αυτός δεν θέλει σύντροφο. Αυτός θέλει και εκεί βοηθό, κούκλα του σεξ. Και μανικέ. Σε παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάς σπίτι του, κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Καλά κάνεις και βλέπεις τα βίντεο μου. Καλά έκανες και άκουσες τις συμβουλές μου. Βγήκες στο μπαζάρι, βγήκες στην αγορά. Η οποία αγορά δεν είναι μόνο η διαδικτυακή και έξω να φλερτάρεις, πάλι αγορά είναι και μπαζάρι είναι. Είδες τι παίζει. Πάρε τα μαθήματα από τα μαθήματα και σε παρακαλώ πολύ, μια γυναίκα στην ηλικία σου, όχι ότι είσαι μεγάλη, αλλά είσαι όρημη γυναίκα, που έχεις περάσει τόσο καλά με τον μακαρίτη τον άντρα σου, μια τόσο σοβαρή και αξιοπρεπής γυναίκα, καταδέχεσαι τώρα να γίνεσαι ρεντίκολο του τύπου αυτού? Αν είναι ποτέ δυνατόν, θέλεις φίλε μου να μου μαγειρέψεις, μαγείρεψέ μου. Θες να κάνεις ένα δώρο, κάντο.
Όχι να ζητάς ανταλλάγματα. Και όχι να σε μειώνει με το να σου λέει πρέπει να δυνατήσεις για να μπορώ να σε κυκλοφορήσω. Εντάξει, αυτό με την κούκλα και το cyber το γελάω, μου φαίνεται αστείο. Το cyber όχι, η κούκλα μου φαίνεται αστείο. Όμως, φετύχει να αυτά ρε παιδιά. Θα μπορούσε να βρει μία που να έχει φετύχει και αυτή, ξέρω εγώ, να είναι Peeping Tom, Peeping Thomas. Δεν ξέρω αν της αρέσει να βλέπει αυτό το πράγμα. Οκ. Okay. Εντάξει. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ζήτησε cyber στο πρώτο διαδικτυακό ραντεβού και στο δεύτερο από αυτόν την κούκλα. Όχι, εκεί για πλάκα γελούσαμε. Αν μπορεί μια κοπέλα να τη αρέσει αυτό το πράγμα. Να το βρίσκει σεξι. Ξέρω εγώ. Ο καθένας όπως τη βρίσκει. Εγώ πάντως δεν θα την έβρισκα με έναν τύπο από αυτόν την κούκλα. Ποια είμαι εγώ να μιλήσω. Το να σου λέει όμως ότι δεν σε παρουσιάζει επειδή είσαι παχιά και να σου πληρώνει το αδυνάτισμα και να έχει απαιτήσεις από το τέταρτο κιόλας ραντεβού, από το δεύτερο και το τρίτο φαντάζομαι. Που μόλις συναντήσει να έχει απαιτήσεις να το σκεφτείς από μόνη σου, να του καθαρίσεις το σπίτι, να του πλύνεις τα πιάτα, να του βγάλεις και τα σκουπίδια, να πάει από εκεί που ήρθε. Αυτός δεν θέλει να αγαπήσει μια γυναίκα, δεν θέλει να συνδεθεί με μια γυναίκα, θέλει να εκμεταλλευτεί μια γυναίκα. Και θέλει να αγοράσει μια γυναίκα. Να του πεις ότι δεν είσαι προσπόληση. Ούτε εσύ είσαι προσπόληση, ούτε εγώ είμαι προσπόληση, ούτε οποιαδήποτε γυναίκα σέβεται και εκτιμά τον εαυτό της δεν είναι προσπόληση. Χωρίς να σημαίνει ότι κατηγορώ με αυτόν τον τρόπο τις sex workers. Είπαμε, οι εργάτριες του σεξ είναι μια άλλη κατηγορία γυναικών που δεν τις κατηγορούμε. Εντάξει. Εντελώς άλλο πράγμα. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Τώρα έμαθες, αυτός που θέλει σεξ από την πρώτη ραντεβού, αυτός που θέλει cyber από το πρώτο ραντεβού, αυτός ο οποίος έχει μόνο το μυαλό του εκεί, δεν έχει το χρόνο και δεν δίνει το χρόνο να γνωρίσει ουσιαστικά μια γυναίκα και να αφήσει να δημιουργηθούν συναισθήματα. Χτητικότητα βλέπω από αυτόν τον άνθρωπο, εκμετάλλευση, χειριστικότητα. Μακριά, 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 μακριά! Και συγγνώμη που εξαιτίας μου μπήκε στο site, πραγματικά, συγγνώμη. Μιλάω στα βίντεο για τους κινδύνους του διαδικτύου. Δεν πειράζει όμως, βούτυξες το πόδι σου στη θάλασσα, κρύωσε λίγο το πόδι σου, βγάλε το λίγο έξω, κάνε ζέστανε το λίγο και μετά, με τις γνώσεις που ήδη έχεις πάρει, μπορείς να διεκδικήσεις για τον εαυτό σου αξιοπρέπεια. Και να μην επιτρέπεις σε κανένα να σε μειώνει. Τι σημαίνει σε χοντρή και θα τον κοροϊδεύω. Αν είναι ποτέ δυνατό. Τα πήρα πάλι, αλλά ας πάει και το παλιά μπύλο. Φιλιά.